Ένα πολυμελές κύκλωμα εφοριακών με έδρα την ΔΟΗ Χαλκίδας που δρούσε με όρους εγκληματικής οργάνωσης, του οποίου η δράση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Εγκέφαλος του κυκλώματος φαίνεται πως ήταν η προϊσταμένη της ΔΟΗ και δεξί της χέρι ήταν η υπάλληλος που έδινε τις φορολογικές ενημερώτητες. Το κύκλωμα είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επιχειρηματιών της περιοχής, καθώς εκβίαζε τους πάντες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Υπήρχε τιμοκατάλογος για κάθε υπόθεση που αναλάμβαναν. Με χειροπέδες στα χέρια, οι 7 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν δημιουργήσει διευθυντικά στελέχη και υπάλληλοι της εφορίας Χαλκίδας φτάνουν στο δικαστικό μέγαρο της πόλης. Με σχημένα τα κεφάλια, οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών μετά την πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023 οι εφοριακοί εκβίαζαν επιχειρηματίες. Εάν πλήρωναν, τότε και μόνο τότε διεκπεραίωναν τις φορολογικές εκκρεμότητές τους. Έτσι, μέσα σε διάστημα μόλις 3 μηνών, απέσπασαν συνολικά 95.600 ευρώ από 17 περιπτώσεις. Πέραν από τους 7 συλληφθέντες, 6 ακόμα άτομα κατηγορούνται. Ανάμεσα σε αυτούς είναι λογιστές, οι οποίοι έπαιζαν το ρόλο των μεσαζόντων μεταξύ των εκβιαζομένων και των εκβιαστών. Εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τους αδιάφθορους της Ελλάς, ήταν η 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας, ενώ δεξί της χέρι ήταν η υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερώτητας 67 ετών. Σημαντικά μέλη στη δομή της συμμορίας ήταν 3 ακόμη εργαζόμενοι της εφορίας. Ο προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου, 52 ετών, ο προϊστάμενος στο τμήμα εσόδων, 54 ετών, και ένας υπάλληλος της ΔΟΗ Χαλκίδας, 50 ετών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μία 56χρονη δικπεραιώτρια και ένας 62χρονος λογιστής, οι οποίοι ανήκαν στην υποομάδα που είχε δημιουργήσει η αρχηγός της οργάνωσης. Δεν έχουμε πάρει δικογραφία. Επιτρέψτε μου να κρατήσω μια επιφύλαξη για το τι λέει η δικογραφία, γιατί διαβάζω και εγώ στα site τι λένε, άκουσα και εσάς προηγουμένως και τους συνεργάτες σας, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Ναι. Αν δεν δω δικογραφία και αν δεν δω ότι πράγματι αυτά που λέτε. Ανάρτηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης έκανε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Η συστηματική δουλειά της ελληνικής αστυνομίας, της ΑΑΔΕ και των δικαστικών αρχών αποδεικνύει την ισχυρή μας θέληση να συγκρουστούμε με κάθε μορφή παρανομίας, ακόμα και αν αυτή πηγάζει στην ίδια τη δημόσια διοίκηση. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την Δευτέρα, όταν ένα από τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως λίγη ώρα νωρίτερα είχε δώσει έναν φάκελο με 10.000 ευρώ στην προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας μετά από εκβιασμό που είχε υποστεί από υπαλλήλους της εφορίας. Σε έρευνα πραγματοποίησαν επιτόπου οι αξιωματικοί των εσωτερικών υποθέσεων, βρήκαν τα χρήματα, την ύπαρξη των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει η 50χρονη. Μάλιστα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, ανάμεσα σε άλλα βρέθηκαν και σχεδόν 79.000 ευρώ σε μετρητά. Σύνδεση με τον Μαρίνο Αλιφέρη. Μαρίνο, δεν ήταν εύκολη η εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος, γιατί είχε επιβληθεί ο κανόνας της σιωπής στην περιοχή. Είχαν φόβο οι επιχειρηματίες. Ποιος βρήκε τελικά το θάρρος και μίλησε? Το Νοέμβριο του 2023 έγινε ένα τηλεφώνημα στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εδώ στην Αθήνα, όπου ανέφερε το άτομο αυτό ότι έχει πέσει θύμα εκβιασμού από τους υπαλλήλους της ΔΟΗ Χαλκίδας και ανέφερε ότι του ζητούσαν 5.000 ευρώ σε μετρητά για να προχωρήσει η διαδικασία, έτσι ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες να ολοκληρωθούν όσα έπρεπε να γίνουν από τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκινάει η έρευνα του εσωτερικών υποθέσεων, όμως θεωρούν δεδομένο οι αδιάφθοροι ότι τον Νοέμβριο έγινε η πρώτη καταγγελία στην υπηρεσία. Δεν σημαίνει ότι τότε δρούσαν και καιρό πριν. Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται από όσα ανέφερε προφορικά η προϊσταμένη της ΔΟΗ, η οποία συνελήφθη. Προφορικά το τονίζουμε, δεν συμπεριλαμβάνει στην κατάθεσή της που έχει δώσει στις αρχές. Και ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2023 τα καθήκοντά της στην ΔΟΗ Χαλκίδας και είδαμε τι έκανε, όπως αναφέρουν οι αδιάφθοροι, και είπε στους αξιωματικούς του εσωτερικών υποθέσεων ότι γνώριζε ότι αυτό γινόταν και πριν αναλάβω και εγώ τα καθήκοντά μου, και μάλιστα όταν ανέλαβα, δύο από τις συλληφθήσεις εδώ την πλησίασαν και της είπαν ότι αυτά κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια και περνούσαμε όλοι καλά. Μη μας χαλάσεις τη δουλειά τώρα.
και μπορείς εσύ λοιπόν να βγάζεις κάτι παραπάνω για τις δικές σου ανάγκες και όπως είπε, έτσι πίστηκε. Και τώρα φαντάζομαι ότι οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι από εδώ και πέρα θα ανοίξουν πια τα στόματα. Θεωρούν ότι δεν είναι μόνο αυτές οι 17 περιπτώσεις οποίες έχουν καταφέρει και έχουν διαπιστώσει ότι εκβιάστηκαν 17 άτομα με 97.000 ευρώ να δίνουν για να προχωρήσουν διαδικασίες τους. Θεωρούν ότι πλέον τα στόματα θα αρχίσουν να ανοίγουν και αφού διαπίστωσαν ότι συνελήφθησαν αυτά τα 7 άτομα, ακόμη 6 συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, πλέον θεωρούν ότι θα μιλήσουν ακόμη περισσότεροι και το κύκλωμα θα μπορέσουν να καταλάβουν ποια ήταν η πλήρη η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σε ευχαριστώ πολύ.